Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, η εξαίρεση των αφηγείων στη χώρα μας, κατά την άποψη του ΚΚΕ, είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Αυτές οδήγησαν την αφηγοπεσιαστική βιομηχανία σε πορεία διάλυσης, με οδυνηρές συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Την ώρα που οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλα προνόμια από το αστικό κράτος, χτίζουν εκατοντάδες καράβια στα ασιατικά ναυπηγεία, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος αναπτύσσεται ραγδαία, 173 παραγγελίες νέων πλοίων φέτος, 104 πέρυσι, την ίδια στιγμή η ναύπηγο επισεβαστική βιομηχανία στη χώρα μας απαξιώνεται ραγδαία στη ζώνη Περάματος, στο Σκαραμαγκά, Λευσίνα, Νεόριο, στα ναυπηγεία Χαλκίδας. Είναι γνωστό το 1990 δούλευαν 10.000 περίπου εργαζόμενοι. Σήμερα υποαπασχολούνται ελάχιστοι με μειωμένους μισθούς, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταδικάζοντας οικογένειές τους σε φτώχεια και δυστυχία. Τα ναυπηγεία Λευσίνα σε αυτό το διάστημα απασχολούνται περίπου 600 εργαζόμενοι. Για την ακρίβεια, 597 αορίστου χρόνου. Η μισθοδοσία τους καλύπτεται 70% από το πολεμικό ναυτικό και το υπόλοιπο 30% από την εταιρεία, το οποίο εδώ και 5 χρόνια δεν καταβάλλεται. Από το 2015, που το πολεμικό ναυτικό αποφάσισε μέσω συμφωνίας 29 μηνών τότε να χρηματοδοτεί το 70% όλων των οφειλών των ναυπηγείων, εργαζόμενοι, δημόσιο, ΔΕΗ κτλ., μέχρι και σήμερα δίνονται οικονομικές παρατάσεις στο εν λόγω πρόγραμμα με σκοπό την αποπεράτωση των δύο τορπιλακάτων 6 και 7. Η τελευταία παράταση ήταν εξάμηνης διάρκειας και έληξε τον Ιούνιο του 2022. Το Σεπτέμβριο του 2021 το Σωματείο προχώρησε σε συνέλευση προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία με τη νέα εργοδότρια εταιρεία, την Όνεξ. Εκεί εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία η συμφωνία που προέβλεπε ότι θα κουρευτούν τα δεδουλευμένα, τα τριαντάρια της εταιρείας που οφείλονται. Το 30% της εταιρείας προς τους εργαζόμενους, κάτι το οποίο υπάρχει τελικά και στο νομοσχέδιο. Η εργοδοσία μέσω των ανθρώπων του διακινεί, και σήμερα το είπε εδώ ο κύριος Λιάκος, ότι η συμφωνία έχει εγκριθεί με τις υπογραφές του 99% των εργαζομένων. Αυτό είναι ψευδές. Αυτό που υπέγραψαν τότε οι εργαζόμενοι είναι η αποδοχή για τα χρήματα που τους οφείλονται και όχι για το κούρεμα αυτών και για τους άλλους όρους της συμφωνίας. Βέβαια, η ενημέρωση που έγινε τότε προς τους εργαζόμενους για να αποσπάσει αυτή την έγκριση ήταν ότι το νομοσχέδιο θα έρχονταν άμεσα για ψήφιση στη Βουλή, το οποίο σημαίνει ότι θα έχαναν 2-3 μήνες. Όμως το νομοσχέδιο ήρθε τώρα, μετά από 10 μήνες, και αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια το Σεπτέμβρη. Άρα μιλάμε για κούρεμα, κύριε Υπουργέ, ενός χρόνου σε δουλευμένα των εργαζομένων. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφο 11, εντάφιο Β του νομοσχεδίου. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Όλα αυτά και πολλά ακόμη επιβεβαιώνουν για ποιο λόγο η συμφωνία εξυγένσης έρχεται με τη μορφή του νομοσχεδίου και όχι με τη συνήθη διαδικασία του δικαστηρίου. Ο λόγος είναι ότι προβλέπονται τερατώδεις εξαιρέσεις ακόμα και από αυτή την πετσακωμένη εργατική νομοθεσία. Ουσιαστικά, τόσο στην περίπτωση των ναυπηγείων Ελευσίνας, όσο και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της Λάρκο, φτιάχνεται ένα εργατικό δίκαιο κατά περίπτωση και κατά επιχείρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επενδυτών. Το νομοσχέδιο, συνεπώς, δεν είναι απαράδεκτο μόνο για τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Ελευσίνας, είναι απαράδεκτο συνολικά για την εργατική τάξη, αφού λειτουργεί ως πιλότος και οδηγός για επέκταση και γενίκευση τέτοιων εργασιακών μοντέλων. Το νομοσχέδιο περιέχει εκτός το κούρεμα των δουλευμένων ενός χρόνου εκτροματικές διατάξεις που προβλέπουν τα εξής. Απόλυση όλων των εργαζομένων, όπως και στους Σκαραμαγκά. Μιλάτε για διασφάλιση των θέσεων εργασίας, όμως στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την επαναπρόληψη όλων των εργαζομένων. Ακόμη και ένα μέρος αυτών, αν επαναπροσληφθεί, προκειμένου να λειτουργήσουν οι νέες εταιρείες, δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση ότι αυτό θα γίνει με τους εργασιακούς όρους και τα δικαιώματα που αυτοί είχαν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ακόμη και την προϋπηρεσία την υπολογίζεται μέχρι τις 36 του 2021, δηλαδή διαγράφεται προϋπηρεσία ενός έτους.
Δεύτερο, πέρα από τα δεδουλευμένα που κουρεύονται, για τα υπόλοιπα δεδουλευμένα δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής. Το μόνο που κάνει το νομοσχέδιο στο άρθρο 11 είναι να δίνει κάτι αόριστες υποσχέσεις, όπως το ότι θα πληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, αφαιρέσατε τη φράση αφού ο νέος επενδυτής αναλάβει ικανό αριθμό έργων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το πολεμικό ναυτικό. Λέω, το αφαιρέσατε, αυτό είπα, με την νομοθετική βελτίωση. Πάντως ήταν και αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτόν που το σκέφτηκε. Πρέπει να πούμε ότι, τι να πω, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς δηλαδή, πώς σκέφτηκε κάποιος νους μια τέτοια ρύθμιση. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι και αυτή η ρύθμιση, η νομοτεχνική βελτίωση, δεν διασφαλίζει την καταβολή των κόπων των εργαζομένων. Τρίτο, οι απαιτήσεις των εργαζομένων αποχαρακτηρίζονται και δεν θεωρούνται πλέον εργατικές. Δηλαδή, εξομοιώνονται με αυτές οποιοδήποτε πιστωτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ικανοποίησή τους. Το να αποχαρακτηρίζεται μια απέτηση από εργατική και να θεωρείται απλά ενοχική έχει τεράστιες επιπτώσεις ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία ικανοποίησής τους, ιδιαίτερα αν τεθεί ζήτημα κατάταξης έναντι των υπόλοιπων πιστωτών. Τέταρτο, αν κάποιος εργαζόμενος θελήσει, όπως έχει κάθε δικαίωμα, να διεκδικήσει το σύνολο όσων του οφείλονται, αυτό μπορεί να το κάνει από τον μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό της παλιάς εταιρείας, που δεν φτάνει σε καμιά περίπτωση με αποτέλεσμα, όπως λέει ο νόμος, αυτές οι απαιτήσεις να διαγράφονται ολοσχερώς. Για όλα τα παραπάνω καταργείται ακόμα και τη δική σας νομοθεσία, με το να μην θεωρείτε τις νέες εταιρείες ως διάδοχες εταιρείες της παλιάς. Πέμπτον, προβλέπονται και άλλες ευνοϊκές διατάξεις προς τον επενδυτή για την καταβολή των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και τα υπόλοιπα. Έναν αυταπασχολούμενο, ένα λαϊκό νοικοκυριό, το κυνηγάτε ανηλαίητα και εδώ κάνετε ευκολίες πληρωμής. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συνενέσει σε αυτό το κυβερνητικό έκτρωμα, έτσι το χαρακτηρίζουμε εμείς. Άλλωστε, ήταν η κυβέρνηση βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα δεν ξέρω τη θέση της που παίρνει τώρα, που αποτέλεσε τον πρώτο dealer της ΩΝΕΞ. Ήταν ο πρώτος dealer, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα τους, να μην δεχτούν τετελεσμένα και εκβιασμούς, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τις δουλειές τους, βάζοντας στο επίκεντρο το ζήτημα και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των αφηγείων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των επενδυτών, που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Εξάλλου, ιδιώτης ήταν αυτός. Ο Ταβουλάρης ήταν μέχρι τώρα ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου. Οι εργαζόμενοι είναι σε αναστάτωση, δεν συμμερίζονται καθόλου το πανηγυρικό κλίμα που η κυβέρνηση και κάποιοι καλοθελητές προσπαθούν να διαμορφώσουν. Αυτό προκύπτει από την επαφή που έχει το κόμμα μας μαζί τους, αλλά ακόμα και από τα ίδια τα σχόλια που υπήρξαν στη διαβούλευση του νομοσχεδίου. 55 σχόλια υπέρ και 105 αρνητικά. Των εργαζομένων των ίδιων. Η κατάσταση στα ναυπηγεία θα χειροτερεύει όσο ο κλάδος της ναυπηγικής βιομηχανίας θα συνεχίσει να υπηρετεί τα συμφέροντα των κάθε φορά επενδυτών και όσο είναι στο κέντρο της οξυμένης αντιπαράθεσης και των ισχυρών ανταγωνισμών. Μην ξεχνάμε πως το τελευταίο διάστημα έχουν οξυνθεί οι γενικότεροι ανταγωνισμοί που αφορούν και τα επικίνδυνα γεωστρατηγικά παιχνίδια. Όλοι αυτοί θέλουν και την ναυπηγική βιομηχανία πλήρως προσαρμοσμένη στα δικά τους σχέδια και συμφέροντα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι προχθές η μέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λιάκος, αντί να πάει να ενημερώσει τους εργαζόμενους, πήγε να συζητήσει το νομοσχέδιο με τα στελέχη της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Να λοιπόν, ποιο είναι τα σχέδιά σας για το ναυπηγείο, υπερεργολάβη των εμπειριαστικών συμμαχιών της χώρας. Το ΚΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι τα ναυπηγεία μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτά. Στη χώρα μας, λόγω γεωγραφικής θέσης και έμπειρου εργατικού δυναμικού, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί και να δουλέψει ο κλάδος. Το εμπόδιο είναι ο καπιταλιστικός δρόμος παραγωγής, που έχει ως μοναδικό κριτήριο το κέρδος του καπιταλιστή ιδιώτη, την ανταγωνιστικότητά του σε σχέση με άλλους ομίλους, και γι' αυτό υπάρχει αναρχία στην παραγωγή, ένταση της εκμετάλλευσης, αδυναμία ύπαρξης γενικού κεντρικού σχεδιασμού. Αυτόν τον δρόμο πρέπει να αμφισβητήσουμε και να ανατρέψουμε. Και αυτόν εμείς προτείνουμε
στους ίδιους εργαζόμενους. Σε μια τέτοια πορεία και προοπτική, με μια νέα κοινωνική οργάνωση παραγωγής των υπηρεσιών που καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με την κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, μαζί και των ναυπηγείων, οι εργάτες στην ναυπηγική βιομηχανία θα μπορούν να απολαμβάνουν τους κόπους του υδρότατους, θα δουλεύουν για αυτούς και τα παιδιά τους και όχι για τους καπιταλιστές όπως τώρα. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, με δεκατή τάξη τιμών της εξουσίας, με εργατικό έλεγχο και ηγετικό σχεδιασμό, θα μπορεί να λειτουργήσει για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα ο ενιαίος φορέας ναυπηγικής βιομηχανίας σε ένα πλούσιο τόπο όπως είναι η Ελλάδα, όχι μόνο γεωγραφικά, στρατηγικά, αλλά κυρίως από την άποψη των πλούσιων οικονομικών πόρων και πηγών που σήμερα κατασπαταλιούνται και μένουν αναξιοποίητα ή εκχωρούνται σε εγχώρια για ξένα μονοπωλιακά συμφέροντα. Αυτά λοιπόν βαραίνουν στο νομοσχέδιο, όμως υπάρχουν και άλλα άρθρα, τα οποία εκτενέστερα θα τα πούμε αύριο. Όμως ήθελα να παραμείνω στο άρθρο 9, που με το επιχείρημα του COVID και των συνεπειών στη λειτουργία του καζίνου Πάρνθας, νομοθετείται σειρά απαλλαγών από την εταιρεία, η οποία εδώ και 11 χρόνια επιβάλλει μόνιμα και μονομερώς την εκπεριτροπή της εργασίας στους εργαζόμενους, μειώνοντας τις αποδοχές τους. Το ξέρετε αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι επιβάλλει εκπεριτροπή σε εργασία μειώνοντας το εισόδημά τους? Με τις ρυθμίσεις λοιπόν, τι προβλέπετε εσείς? Να μην αποδοθούν οι υποχρεώσεις καταβολής του οριζόμενου χρηματικού ποσού προς την περιφέρεια Αττικής, τον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δημού της Πάρνθας και για τα διαστήματα πλήρους διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης και για τα υπόλοιπα διαστήματα θα περιορίζεται κατά 50%. Επίσης για το 2021 και 2022 θα είναι μηδενική η αναπαρσμογή του ποσού που καταβάλλεται προς το φορέα διαχείρισης Εθνικού Δημού Πάρνθας. Βέβαια, η εταιρεία Καζίνο της Πάρνθας πήρε όλα αυτά και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που έγιναν για τις υπόλοιπες εταιρείες. Όλες λοιπόν αξιοποιήθηκαν από την εταιρεία και τώρα της δίνεται και αυτό, ενώ 11 χρόνια τώρα έχει την μονομερή εκπεριτροπής εργασίας στους εργαζόμενους. Εμείς για τα υπόλοιπα άρθρα θα μιλήσουμε αύριο. Είναι κάποια τα οποία δεν θα πούμε κατά, αλλά ωστόσο όμως επειδή αυτό το ναυπηγείο Ελευσίνας είναι αυτό που βαραίνει στο νομοσχέδιο, εμείς ψηφίζουμε κατά το νομοσχέδιο.